γιατί κάτι και εμένα είδανε που και που τα μάτια μου. Έτσι, αλλά προσευχήθηκα και λέω: «Στερέωσε Κύριε την εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων, να έρχονται άνθρωποι να στερεώνονται κι αυτοί, και κάποια στιγμή θα με θυμηθείτε. Θυμάστε που σας το λέω σήμερα, θα με θυμηθείτε. Θα σύεται το σύμπαν, ακόμα και η Αθήνα, θα σύονται τα πάντα. Ο Λυκαβητός, το Άγιον Όρος του Λυκαβητού, θα δείτε ότι θα μείνει ανέπαφο και ζωντανό, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος Άγιος πάνω, ο Άγιος Γιώργης, ο φύλακας όλης της Αττικής, αλλά και υπάρχει μια σπηλιά που κατοικεί ένας Τίμιος Σταυρός. Και τότε όλος αυτός ο χώρος θα γεμίσει, παιδιά μου, από τις δικές μας ψυχές που θα ερχόμαστε για να παίρνουμε δύναμη και να προφυλασσόμεθα». Και θα μου πει τώρα η κυρία Γεωργία: «Πάτερ, δεν γίνεται αυτό?» Όχι ακόμα, κυρία Γεωργία. Περίμενε. Ακόμα δεν γίνεται. Σε λίγο καιρό. Λοιπόν, σας εύχομαι σε όλους σας να έχετε χαρά, υγεία. Ακούτε τη φωνή του παπά Δημήτρη. Ακούτε τη φωνή των Αγίων Ισιδώρων. Ακούτε τη φωνή του Τιμίου Σταυρού. Εγώ απλά είμαι ένα παπαδάκι, φτωχό και ταπεινό, και θέλω να μείνω έτσι όπως είμαι τώρα, φτωχό και ταπεινό, χωρίς τίποτα, χωρίς απολύτως τίποτα, μόνο με την ιεροσύνη μου. Επέθανε και ο πλούσιος, επέθανε και ο φτωχός, και όταν τους κοιτάζω όλους αυτούς γελάω. Ξέρετε γιατί? Χαίρομαι όταν η ψυχή τους είναι τόσο δυνατή. Χαίρομαι όταν έρχονται εδώ στην εκκλησία απλά και ταπεινά. Αλλά γελάω διότι ξέρω ότι ο Θεός μας έδωσε τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Μας έδωσε να γίνουμε οι μεγαλύτεροι των μεγαλύτερων, να φτάσουμε σε μεγάλους θρόνους, αρκεί να μην τον λησμονήσουμε, αρκεί να μην πειράζουμε την εκκλησία του Θεού, γιατί ουέ μας και την πειράξουμε. Πρώτος εγώ, διότι Πάτερ Χαράλαμπε, τότε εγώ θα δικαστώ πρώτος, θα μαρτυρήσω πρώτος και θα πάω ενώπιον του δίκαιου κριτού. Και τι απολογία θα δώσω? Ότι κυνηγάω τον πατέρα Χαράλαμπο. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ευλογημένα, ο Θεός μαζί μου. Πού είναι στο πλαούνι? Άντε. Χρόνια πολλά, αυτοί είμαστε. Δεν μου λες, Γιώργια, για έλα εδώ. Για πες ότι είσαι ένα σίγουρος. Πες. Είμαι σίγουρος. Σου δυνατά εδώ. Είχα μια υποψία, εφόσον κρατούσε ο πατέρας ακόλυβα, δεν μπορώ να μου τα έφερε καπέλο. Τελικά σε βρέφτηκα. Αυτή είναι η ζωή, παιδί μου. Διευκόλυνση.